Este domingo Chipre elige presidente. Dos candidatos en segunda vuelta, Nikos Christodoulides, apoyado por socialdemócratas y centro-derecha, y Andreas Mavroyiannis, respaldado por la izquierda, aseguran a Euronews tener planes para afrontar la inmigración y la división territorial. Το καλάθι των ευρωτουρκικών, τα οποία είναι σαφώς σημαντικά για την Τουρκία, για την τουρκική κυβέρνηση, για την τουρκική κοινωνία, με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε μαζί με το Κυπριακό, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση που θα είναι αμοιβαία επωφελής, αξιοποιώντας και τις, αν θέλετε, τα εργαλεία που μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβανομένου και του ζητήματος των υδρογονανθράκων. La inmigración se ha convertido en un grave problema para Chipre. Ambos candidatos proponen un plan para combatirla. Είναι ένα το να είναι δύσκολο και είναι άλλο να νομίζουμε ότι είναι λύση το να κάνουμε 20 χιλιόμετρα φράχτη σε μια γραμμή 200 χιλιόμετρων και να νομίζουμε ότι κάναμε οτιδήποτε. Ταχεία διεκπαιρέωση των αιτήσεων, μιλάμε για μέρες και όχι για 6-8 χρόνια που έχουμε τώρα. Και μετά συστηματικός επαναπατρισμός. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι η σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο θα συστεγάσει όλες τις υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνουν σαφώς πιο γρήγορες οι διαδικασίες μας. Σαφώς θα βοηθήσει στο να σταλεί το μήνυμα, αλλά θα είναι και στην πράξη ότι η Κύπρος δεν είναι πλέον ελκυστικός προορισμός. El domingo, más de medio millón de chipriotas acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente para los próximos 5 años.